Θα μείνουμε στο θέμα των κινητοποιήσεων που έχει εξαγγείλει η ΓΕΣΕ, πανεργατική γενική απεργία σε όλη τη χώρα την ερχόμενη Τετάρτη, 17 Απριλίου. Πάμε να συζητήσουμε το πόσο έχει προετοιμαστεί αυτή η απεργία, πόσο έχει οργανωθεί. Ήδη βλέπουμε τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης, τον Λευθέρη, τον Αδάμ. Κύριε Πρόεδρε, είμαστε λίγα 24 ώρα πριν την ουσιαστικά πραγματοποίηση της εξαγγελίας της ΓΕΣΕ. Πού βρισκόμαστε σήμερα σε ό,τι αφορά την προετοιμασία? Καλησπέρα κύριε Μαυρίδη, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Εδώ πρέπει να σας πω ότι την εβδομάδα αυτή που μας πέρασε, το Εργατικό Κέντρο Κοζάνης, το Εργατικό Κέντρο Πτολεμαΐδος αλλά και το Εργατικό Κέντρο Καστοριάς είχαν διοικητικά συμβούλια στα οποία αποφασίσαμε ότι θα πρέπει στις 17 Απριλίου στις 11 η ώρα να είμαστε όλοι και τα τρία εργατικά κέντρα στην κεντρική πλατεία Κοζάνης, έτσι ώστε να κάνουμε μια κοινή απεργιακή συγκέντρωση, έτσι ώστε με τον καλύτερο τρόπο να μπορέσουμε να διαμαρτυρηθούμε σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Οι διεκδικήσεις μας, όπως πολύ καλά και εσείς ξέρετε, είναι συγκεκριμένες. Είναι η αύξηση των μισθών, είναι η μείωση των τιμών, αλλά παράλληλα και η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα, όπως και εσείς γνωρίζετε, κλιμάκια της ΓΕΣΕ επισκέφθηκαν όλη την Ελλάδα. Εμείς υλοποιούμε την απόφαση της ΓΕΣΕ που είναι να γίνουν απεργιακές συγκεντρώσεις στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος, σε 30 ουσιαστικά περιοχές, έτσι ώστε να μπορέσουμε να στείλουμε ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να πάει άλλο, ότι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι πολίτες όλης της χώρας έχουν πρόβλημα σε ό,τι έχει σχέση με την ακρίβεια. Οι υψηλές τιμές, ο πληθωρισμός, ο εισαγόμενος αλλά και ο εγχώριος δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα στο καλάθι των νοικοκυριών, έτσι ώστε να μπορούν να αγοράσουν βασικά αγαθά από τα σούπερ μάρκετ για να μπορέσουν να έχουν μια στοιχειώδη ζωή και μια στοιχειώδης σωστή σύντηση. Εδώ θα πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με στοιχεία τα οποία δεν τα λέμε μόνο εμείς, σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ, σήμερα το 26,3% των πολιτών της χώρας ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Και σύμφωνα με στοιχεία της ΓΕΣΕΒΕ, ο μισθός ο οποίος παίρνουν αυτό το 26% των πολιτών που ζει κάτω από το όριο της φτώχειας φτάνει μέχρι 19 ημέρες στο μήνα. Οπότε είναι ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα το οποίο η κυβέρνηση πρέπει να σταθεί και πρέπει να δώσει λύσεις. Τώρα, πολύ πρόσφατα έχει πάρει απόφαση και ήδη τρέχει αυτή η αύξηση από 1η Απριλίου στα 830 μεικτά. Δεν φτάνει. Η ΓΕΣΕ λέει βέβαια 906, αν θυμάμαι καλά. Ναι, κύριε Μαυρίδη, η ΓΕΣΕ, αυτό θα σας έλεγα ότι η τρίτη μελέτη η οποία έγινε από το Ινστιτούτο Εργασίας είναι στα 907 ευρώ, 900. Που εκεί είναι το όριο της φτώχειας. Εμείς τι λέμε, ότι και τα 830 ευρώ τα οποία έδωσε η κυβέρνηση, δηλαδή τα 50 ευρώ αύξηση, είναι ναι μία αύξηση, αλλά δεν μπορεί να καλύψει τον πληθωρισμό που σήμερα υπάρχει. Η φτώχεια δεν μπορεί να καλυφθεί με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν συγκεκριμένοι άξονες στους οποίους προτείνουμε, έτσι ώστε να μπορέσει να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Είναι ένα μείγμα στοιχείων, ένα μείγμα παρεμβάσεων το οποίο μπορεί να γίνει έτσι ώστε να δοθεί αυτή η λύση. Παραδείγματος χάρη, είναι οι αυξήσεις των μισθών πέρα από τον κατώτατο μισθό, είναι η άμεση επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, του Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, της Εθνικής μάλλον Γενικής Σύμβασης, Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, έτσι ώστε η ΓΕΣΕ πλέον να διαπραγματεύεται με τους εργοδότες αυτά τα οποία θα δώσουν. Δεν ζητάμε εμείς κάτι από την κυβέρνηση. Εμείς ως συνδικάτα στον ιδιωτικό τομέα ζητάμε από τους εργοδότες. Ζητάμε η διαπραγμάτευσή μας να είναι με τους εργοδότες. Ζητάμε ένα αυστηρό θεσμικό έλεγχο στον τρόπο διαμόρφωσης του κόστους ζωής και ζητάμε και την πάταξη
της κερδοσκοπίας από πολλές επιχειρήσεις, είτε πολυεθνικές είτε εγχώριες, οι οποίες κερδοσκοπούν εις βάρος των πολιτών και των καταναλωτών. Είναι συγκεκριμένα πράγματα, θεωρούμε ότι με παρεμβάσεις ορθές, σωστές σε ό,τι έχει να κάνει με την κερδοσκοπία, αλλά παράλληλα και να δώσει τη δυνατότητα στην ΓΕΣΕ να διαπραγματεύεται τις συλλογικές συμβάσεις και την μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, νομίζω ότι είναι ένα μείγμα που θα μπορεί να δώσει τη δυνατότητα σε πολλούς πολίτες της χώρας να έχουν ένα καλύτερο αύριο, να μπορούν να ζήσουν καλύτερα, για να μπορεί η κοινωνία να έχει καλύτερη συνοχή. Τώρα, αυτά είναι και νομίζω ότι θεσμικά το αίτημα του συνδικαλιστικού κινήματος γενικότερα, αλλά και των οργανώσεων όπως είναι ακόμη και η ΓΕΣΕΒΕ, αλλά πρωτίστως η ΓΕΣΕ, είναι επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων. Κάτι για το οποίο νομίζω ότι πρωτοτυπεί η χώρα μας σε επίπεδο Ευρώπης, να καθορίζει η πολιτεία τις συμβάσεις και το ύψος των μισθών. Ναι, κύριε Μαυρίδη, αυτός είναι ένας νόμος ο οποίος πέρασε το 2012, είναι ένας μνημονιακός νόμος. Μέχρι σήμερα δεν τον άγγιξε καμία κυβέρνηση για να τον αλλάξει. Ζητάμε από την κυβέρνηση λοιπόν να παρέμβει σε αυτό το ζήτημα και να δώσει τη δυνατότητα της διαπραγμάτευσης στη ΓΕΣΕΕ με τους εργοδότες. Και εδώ να σας πω ότι στον καιρό των μνημονίων έχουν διαλυθεί σχεδόν οι συλλογικές συμβάσεις. Θα πρέπει να σας πω ότι σήμερα μόνο το 24% των εργαζομένων είναι με συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Όταν στην Ευρώπη είναι πάνω από 60, πάνω από 70 και σε πολλές χώρες πάνω από 80%. Οπότε αυτά όλα θα πρέπει να τα δει η κυβέρνηση και να προτείνει ένα μείγμα παρεμβάσεων τέτοιων, έτσι ώστε να δημιουργηθούν εκείνες οι προοπτικές και εκείνες οι προϋποθέσεις, έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να ζουν καλύτερα. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο δικό μας θέλημα αυτό. Είναι όλων των πολιτών και αυτή η απεργία η οποία γίνεται την Τετάρτη στις 17 Απριλίου αφορά όλη την κοινωνία. Η Συνομοσπονδία, η ΓΕΣΕΕ έχει πιάσει το σφιγμό της κοινωνίας και για αυτόν τον λόγο έχουμε αυτή την προετοιμασία όλο αυτό το χρονικό διάστημα, είτε με φυλάδια τα οποία μοιράστηκαν ανά τις πόλεις στην Ελλάδα έτσι όπως έγινε και στην περιοχή μας, για να μπορέσουν να δώσουμε το αίρισμα στους πολίτες να βρεθούν την Τετάρτη 11 η ώρα στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης, έτσι ώστε να δώσουμε ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη η κυβέρνηση, έτσι ώστε να αλλάξει αυτό την πολιτική της σε ό,τι έχει σχέση να κάνει με την ακρίβεια, με τη συλλογική σύμβαση και την πάταξη της εσχοκέρδειας. Θέλω να απευθυνθείτε όχι σε μένα, στην κάμερα και ουσιαστικά σε αυτόν που παλεύει στο μεροκάματο και που λέει εγώ δεν θα απεργήσω γιατί δεν μπορώ να χάσω αυτό το μεροκάματο. Κύριε Μαυρίδη, εμείς αντιλαμβανόμαστε και καταλαβαίνουμε τις ανάγκες του κάθε εργαζόμενου και ειδικά αυτών των οποίων είναι χαμηλόμισθοι και το μεροκάματο το οποίο θα χάσουν την ημέρα της απεργίας είναι δύσκολο για την διαβίωσή τους. Αλλά πέρα από αυτό, αν δεν κάνουμε κάτι ο καθένας για την οικογένειά μας και τον εαυτό μας, αν δεν παραβρεθούμε στην πλατεία να δώσουμε το παρόν, να δώσουμε το μήνυμα, αυτό δυστυχώς αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει. Ενώ με ένα μεροκάματο αν χάσουμε, γιατί η ΓΕΣΕΕ το τελευταίο χρονικό διάστημα, αν θα δείτε, δεν εξαγγείλει και πολλές απεργίες. Είναι συγκεκριμένες οι απεργίες που γίνονται και νομίζω ότι αυτή η απεργία έχει την δική της βαρύτητα, που αφορά όλους τους πολίτες. Και έτσι πρέπει να το δει ο κάθε εργαζόμενος, να έρθει στην κεντρική πλατεία, να έρθει μαζί μας, να δώσει το παρόν και να δοθεί και το μήνυμα εκεί που πρέπει να δοθεί. Μου κάνει εντύπωση Καστοριά, Εργατικό Κέντρο, Εορδαία και Κοζάνη, στην Κοζάνη η συγκέντρωση, έτσι. Ναι, είναι ένα πανδυτικό, ουσιαστικά μια πανδυτικής Μακεδονίας κινητοποίηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μαυρίδη και ραντεβού στον δρόμο. Ραντεβού στον δρόμο, στην πλατεία. Και πάλι από τη συχνότητά σας όλους, όχι μόνο τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους φοιτητές, τους μαθητές, όλη την κοινωνία να βρίσκονται την Τετάρτη 11 η ώρα στην κεντρική πλατεία Κοζάνης. Σας ευχαριστώ. Έγινε, γεια σας.